Αυτό το πράγμα όμως τώρα που έγινε εκεί στο μεγάλο κανάλι έφερε και μια μεγάλη δημοσιότητα. Εκεί που ήσουν ένα κορίτσι μέχρι πέρυσι τέτοια εποχή, που δεν έβλεπε τη ζωή σου δεξιά και αριστερά, ξαφνικά και εσύ και ο σύζυγος παντού. Παντού. Αυτό πώς σας κάθισε στη ζωή σας. Αλήθεια. Γιατί σου λες αλήθεια. Εγώ πάντα σας λέω αλήθεια. Ναι. Ή χάλασε και λίγο. Τι. Όχι, δεν χάλασε καθόλου. Γιατί γενικά είχαμε συνειδητοποιήσει από την αρχή ότι όταν θα ξεκινούσε όλο αυτό θα συνέβαινε. Βέβαια δεν είχαμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος, τη διάσταση του πράγματος. Αλλά να σας πω την αλήθεια, αυτό που έχω καταλάβει εγώ πια. Το παιχνίδι αυτό της showbiz. Είναι ότι ξέρεις που είναι οι κάμερες, ξέρεις που είναι οι φωτογράφοι και άμα θες, μπορεί και δεν έχεις τη διάθεση, μπορείς και να μην πας εκεί που είναι. Συμφωνώ. Και μπορείς να κάνεις τη ζωή σου και να μείνεις στο σπίτι σου ή να πας σε ένα ωραίο σινεμά που ξέρεις δεν θα σε δει ο φωτογράφος. Ο αεροπόρος δεν ευρίασε καθόλου ή χάρηκε. Μια χαρά, πολύ χαρούμενος είναι. Χαρούμενος ο αεροπόρος. Γιατί σου λέει, κατάλαβες, κρύφτον εσύ, μην τον δείχνεις. Μην στου βάρει καμιά. Αυτό το φοβάμαι. Να το φοβάσαι, γιατί τώρα πλέον το βλέπουν παντού, κατάλαβες. Το ξέρω. Αυτό λέω. Έχει και σουξέ. Έχει σουξέ τώρα. Αλλά εγώ. Καραδοκό, εμφανίζομαι από εκεί που δεν με περιμένουν. Αυτό. Και στην αεροπορία μέσα να πηγαίνεις. Παντού πάω, κύριε Πέτρο. Μη σας νοιάζει τίποτα. Τα μάτια μου 14 τα έχω. Πήγες ένα πρωί εκεί πέρα στη Ναταλία τη Γερμανού. Ναι. Και ήσουν πολύ γλυκιά και έλεγες για τα παιδάκια, κάνεις ένα παιδάκι. Αλλά δεν θα πεθάνεις και μάλλον κάνεις ένα παιδάκι. Ναι. Την αλήθεια είπα. Άμα τρέχεις και δουλεύεις έτσι, πώς θα πιάσεις παιδί. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Πέτρο. Πρέπει προλαβαίνει να καθόλου ο αεροπόρος. Όχι, κοιτάξτε. Προλαβαίνουμε. Α, προλαβαίνετε. Αλλά είναι και λίγο θέμα διάθεσης και. Στρες και. Μπράβο. Πρέπει να είσαι λίγο πιο χαλαρός για να. Εσείς ήσασταν χαλαρός. Δεν το πέτυχα με την πρώτη. Αλλά γρήγορα. Το πρώτο γρήγορα. Και το τρίτο πήρε. Χρόνια. Χρόνια πολλά. Στρες, στρες, στρες. Ναι, μα αυτά σας λέω. Πήγα να γεννήσω εγώ στο τέλος. Τα ξέρω.